Γεια σας φίλοι μου. Σε προηγούμενο βίντεο είχαμε μάθει πως μπορούμε να στριφώσουμε ένα κέντημα. Σε αυτό θα σας δείξω πως μπορούμε να κάνουμε μία όμορφη και εύκολη μπορντούρα γύρω-γύρω, πλέκοντας με το βελονάκι ένα εύκολο σκεδιάκι. Θα χρειαστούμε δαντελώνημα στο χρώμα από τον καμβά μας και ένα βελονάκι ανάλογο για την κλωστή μας. Εδώ το βελονάκι που χρησιμοποιώ είναι το νούμερο 12. Πάμε να φτιάξουμε μαζί αυτή την εύκολη μπορντούρα. Εδώ θα πλέξω ένα άριχτο και ακριβώς δίπλα ακόμα ένα. Στη συνέχεια θα πλέξω 2 γαϊτανάκια στον αέρα και θα αφήσω 4 κλωστούλες του καμβά μου και θα πλέξω ένα άριχτο. Δίπλα ακριβώς θα πλέξω ένα άριχτο ακόμα. 2 αλυσίδες και πλέκω στη συνέχεια 2 άριχτα. Έτσι, θα πλέξω γύρω-γύρω από το κέντημά μου και αυτή θα είναι η πρώτη σειρά και μετά θα σας δείξω πώς θα κάνουμε τη δεύτερη. Τελείωσα την πρώτη σειρά κάνοντας 2 αλυσίδες και 2 άριχτα. Και τώρα πάμε να κάνουμε μαζί τη δεύτερη σειρά. Έχω κλείσει εδώ τη σειρά μου, κάνοντας ένα άριχτο μέσα στο κενό, παίρνω κλωστή στο βελονάκι μου και πλέκω 5 μισά ποδαράκια μέσα στο κενό. 1, 2, 3, 4, 5. Στο επόμενο κενό θα πλέξω ένα άριχτο. Παίρνω κλωστή στο βελονάκι μου και μπαίνω στο επόμενο μεγάλο κενό να πλέξω 5 μισά ποδαράκια. Ναι, ξέρουμε τα μισά ποδαράκια. Παίρνουμε κλωστή και περνάμε όλες τις θηλιές μαζί. 2 3 4, 5. Το επόμενο μεγάλο κενό εδώ θα πλέξω ένα άριχτο. Και έτσι δημιουργώ αυτές εδώ τις ωραίες μυτούλες. Πάμε στο επόμενο κενό να πλέξουμε 5 μισά ποδαράκια. 1, 2, 3, 4, 5. Ένα άριχτο στο επόμενο κενό και στο επόμενο εδώ κενό που είναι στη γωνία πλέκουμε 5 μισά ποδαράκια. Ένα άριχτο και στο επόμενο κενό πάμε να πλέξουμε 5 μισά ποδαράκια. Έτσι θα συνεχίσω να πλέκω γύρω-γύρω από το κέντημά μου για να φτιάξω αυτή την όμορφη μπορντούρα. Θα συνεχίσω λίγο ακόμα φίλοι μου και τα λέμε σε λίγο. Έχω πλέξει γύρω-γύρω την μπορντούρα μου και τώρα έχω φτάσει εδώ στο τέλος να πλέξω 5 μισά ποδαράκια
ένα άρρηκτο στο επόμενο κενό, 5 μισά ποδαράκια στο επόμενο, 1,5 πεδαράκι στο τελευταίο εδώ κενό και κόβω την κλωστή μου. Θα στεριώσω στην πίσω την πλευρά. Και έτσι, ενώ έχουμε στριφώσει το κέντημά μας, μπορούμε να προσθέσουμε με το βελονάκι μία όμορφη μπορντούρα και εύκολη για να το κάνουμε ακόμα πιο ωραίο. Ελπίζω, φίλοι μου, να σας βοήθησα και με αυτή την εύκολη μπορντούρα και να φτιάξετε κι εσείς τα κεντήματά σας. Εύχομαι σε όλους καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Γεια σας!